Κύριε Νιωτάκη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά και τηλεοπτικά. Καλησπέρα και καλή χρονιά και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μια χρονιά που σίγουρα για εσάς ανοίγει νέους διαφορετικούς δρόμους. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα και να ξεκινήσουμε μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα, διότι διάβασα τη μακροσκελέστατη επιστολή σας. Γιατί τώρα, κύριε Νιωτάκη? Υπονοείται, κυρία Σαλαπάτα, γιατί καθυστέρησα. Γιατί μετά από 4,5 χρόνια. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε αυτή την κίνηση, η οποία ξεκίνησε σαν τριανδρία, τρία πρόσωπα, οι τρεις πρόεδροι των επιστημονικών φορέων του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος των μηχανικών, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και ο πρόεδρος των δικηγόρων, θέλοντας να δείξουμε ότι πρέπει να φύγουμε από τα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση όλης της χώρας, με ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, το οποίο έχει μεγάλες αδυναμίες και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και ο στόχος θα είναι να βάλουμε όλη την κοινωνία σε μόχλευση για την παραγωγή των θέσεων, των επιλογών και των πολιτικών που έχει ανάγκη το Ηράκλειο και οι πολίτες. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινάς ένα τέτοιο εγχείρημα και όταν η κοινωνία σε αγκαλιάζει, όταν σου δίνει 28% τον πρώτο γύρο και 60% στο δεύτερο γύρο, απέναντι σου ένας σπουδαίος αντίπαλος, ο Γιάννης Οκουράκης, με ένα σημαντικό έργο, ο οποίος είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές 73%, στις προηγούμενες 72, καταλαβαίνετε ότι δεν χωρούν πειραματισμοί, δεν χωρούν λάθος κινήσεις. Θα έπρεπε να μείνω, να παλέψω, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο οραματιστήκαμε πράξη. Δεν το καταφέραμε, δεν φτάσαμε εκεί που έπρεπε, όμως ο Πέτρος Νιωτάκης έμεινε σταθερός στη θέση του, υπηρέτησε μέσα από τη θέση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και όλες τις άλλες διακριτές ευθύνες που μου έδωσε ο Δήμαρχος, μέχρι την τελευταία στιγμή όπου προσπαθούσα να πω ότι η πολιτική επανεκκίνηση ήταν δυνατή. Τα σημαντικά λάθη από τη μη ίδρυση της παράταξης, από τη μη εκλογή οργάνων, μπορούσαν, αν το θέλαμε και τώρα, σήμερα, να προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα. Ωραία, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή διαπιστώνατε έτσι κάποιες δυσλειτουργίες, θα το πω εγώ, και λέτε και στην επιστολή σας ότι προσπαθήσατε να τις λύσετε. Τι είναι αυτό που διαπιστώνατε κάθε φορά? Ξέρετε, όταν αναλαμβάνεις την τύχη ενός Δήμου και μάλιστα του τέταρτου Δήμου της χώρας με μεγάλα και σημαντικά δομικά προβλήματα, η καθημερινότητα σε απορροφάει κυριολεκτικά. Όσοι έχουν εκτελεστική εξουσία ή όσοι είναι σε ένα διακριτό ρόλο και βεβαίως η θέση του Δημάρχου, σε απορροφά κάθε λεπτό. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, μπορούν να συμβούν και γεγονότα είτε λόγω καιρικών συνθήκων, είτε φυσικές καταστροφές, είτε άλλα ζητήματα τα οποία δεν σου αφήνουν την πολυτέλεια να κάνεις ένα πολιτικό σχεδιασμό αυτού του επίπεδου που εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε μέσα από ένα συμμετοχικό μοντέλο, μέσα από τη συνδρομή επιστημονικών και παραγωγικών επιμελητηριακών φορέων. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή, ήταν μια στρατηγική επιλογή που δυστυχώς, ενώ αποφασίσαμε να πάμε σε μια ανοιχτή γενική συνέλευση, ενώ ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Βασίλης ο Λαμπρινός, αποφάσισε και έδωσε εντολή να δημιουργηθεί το καταστατικό, την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τορπιλίστηκε η πράξη, η δημιουργία των οργάνων, η εκλογή των οργάνων. Από τον ίδιο το Δήμαρχο, κύριε Νιωτάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Συμβουλάκη. Λέτε μέσα στην επιστολή σας, λέτε τορπιλίζετε, απευθύνεστε στον Δήμαρχο. Η ορθογραφία μας δίνει να καταλάβουμε ότι απευθύνεστε στον ίδιο το Δήμαρχο. Η ευθύνη και η ανάληψη ήταν του Βασίλη του Λαμπρινού. Γιατί το έκανε? Εκείνη την ημέρα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά συγκεκριμένους συναδέλφους οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί εναντίον της δημιουργίας της παράταξης, εναντίον της εκλογής οργάνων, όμως δεν ήταν οι καταλήτες αυτοί. Με ηγετικό ρόλο στη Λότζια, βεβαίως, τα πρόσωπα αυτά. Με ηγετικό ρόλο στη Λότζια. Δεν ήταν όμως οι καταλήτες αυτοί. Και μάλιστα σε μία αποστροφή στην τοποθέτησή μου είχα πει ότι προτείνω, Δήμαρχε, να είσαι για όσο χρονικό διάστημα εσύ θα το επιθυμείς πρόεδρος και υποψήφιος δήμαρχος, κανένα μέλος της εκτελεστικής εξουσίας, γιατί είχαν υπενιχθεί πολλοί τότε ότι ο Νιωτάκης
στείνει το δικό του μαγαζί. Ο Ινιωτάκης ετοιμάζεται εδώ να βάλει διαδικασίες για να ελέγξει τα πράγματα. Εγώ λοιπόν τοποθετήθηκα και είπα, μακριά από εμένα οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Προτείνω λοιπόν τα μέλη της εκτελεστικής εξουσίας να μην έχουν καμία θέση, κανένα διακριτό ρόλο στο όργανο της δύναμης πολιτών. Θέλοντας να δείξω ότι αυτό το όργανο ήταν ένα όργανο πολιτικής όσμωσης, ένα όργανο συνδημιουργίας, ένα όργανο το οποίο θα μας έλεγχε, κυρία Σαλαπάντα. Γιατί, κύριε Νιωτάκη, δεν έγιναν τα όργανα αυτά? Μήπως ο Δήμαρχος ο ίδιος δεν ήθελε να κληροδοτήσει σε επόμενον μία έτοιμη παράταξη, διότι δεν πίστευε ότι σε επόμενες εκλογές θα είναι παρόν ο ίδιος? Αυτή είναι μία αδυναμία. Είναι μία πολιτική αδυναμία να μην ολοκληρώσει ένα εγχείρημα που ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, το οποίο είχε συνδρομή. Δούλεψαν δεκάδες, εκατοντάδες ειδικοί επιστήμονες στην προεκλογική περίοδο, στη συγκρότηση του προγράμματος. Δουλέψαμε κατά το καλοκαίρι, το οποίο θα ξεκινάγαμε την δουλειά μας από 1η του Σεπτέμβρη. Δεν μπορώ ακόμα και σήμερα, και προσέξτε, δεν μου έχει δοθεί ποτέ πολιτική αιτιολόγηση γιατί έμεινε ουσιαστικά ανενεργή και τελικά απονευρώθηκε και πέθανε η δύναμη πολιτών. Άρα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, λέτε, αυτό που λέτε είναι ότι λειτουργούσαν μικρές ομάδες αυτόνομα μέσα στη δημοτική παράταξη με ηγετικό χαρακτήρα και ρόλο. Αυτό που λέω εγώ, κυρία Σαλαπάτα, και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι οι πολιτικές διεργασίες που ξεκινάνε από την κοινωνία και παίρνουν σάρκα και οστά και παίρνει στη δημοτική αρχή του τόπου να τιμάς τις διαδικασίες και να τιμάς αυτά τα οποία έχεις πει και έχεις δεσμευτεί. Άρα κάποιοι προσωπικά, ο Πέτρος Ινιωτάκης, όταν έκανε την κίνηση και πρότεινε στους δύο προέδρους να πάνε μαζί, πέρα από κόμματα, πέρα από κομματικές ταμπέλες, πέρα από οποιαδήποτε διαχωριστική έτσι, κατάσταση η οποία αφήνει τις κοινωνίες καμιά φορά μετέωρες στο να κάνουν τις σωστές επιλογές, και είπε ότι θα πάμε συμμετοχικά, δημοκρατικά, μαζί, να δημιουργήσουμε ένα κίνημα. Εδώ πήγατε, κύριε Νιωτάκη. Το οποίο θα αλλάξει την πόλη μας. Πήγατε, ομαδικά. Όταν δεν ακολουθείς αυτές τις διαδικασίες, κυρία Σαλαπάντα, της πολιτικής όσμωσης, της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης, της συμμετοχικής διαδικασίας, δεν θα φτάσεις ποτέ. Άρα κύριε μιλάτε Νιωτάκη για παράκεντρα, συγγνώμη Λευτέρη, εντός ή εκτός της παράταξης με την ανοχή ή μη του Δημάρχου. Ξαναλέω, κυρία Σαλαπάτα, δεν θέλω να προσωποποιώ και δεν προσωποποιώ σήμερα κατηγορίες. Τιμώ τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό. Τιμώ τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκα 4,5 χρόνια. Δεν είμαστε εδώ για να κατηγορήσουμε κανέναν, απλά για να δούμε και να αντιληφθούμε την εσωτερική λειτουργία μιας παράταξης που μοιραστήκαμε ένα όραμα μαζί με δεκάδες χιλιάδες Ηρακλειώτες. Αυτή η αδυναμία όμως να μην ολοκληρώσουμε το πολιτικό μας εγχείρημα άφησαν ολοκλήρωμα και το ίδιο το εγχείρημα της δύναμης πολιτών. Κύριε Νιωτάκη, με και σήμερα τώρα, εδώ, δεν έχουμε εδώ τα αποτελέσματα τα οποία έπρεπε να έχουμε σε σχέση με το αποτέλεσμα του έργου μας. 28 Αυγούστου 2014, τρεις μέρες πριν μπείτε στη Λόγια μέσα, ως η επίσημη εκλεγμένη πλέον να αναλάβετε, η πρώτη συνάντηση των τριών, ο Πέτρος Ινιωτάκης, ο Βασίλης Λαμπρινός, ο Γρηγόρης Πασπάτης, στελέχη που ενδεχομένως στήριξαν, βοήθησαν, είναι μία ανάλυση και δείχνει τότε πώς συνεργαστήκατε. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, ότι ήσασταν τρεις πυλώνες. Πώς επιτρέψατε και τι ήταν εκείνο που μεσολάβησε ώστε να φανεί ότι εσείς πλέον δεν συμμετέχετε σε αυτήν την διαδικασία των τριών? Θέλω να πω δηλαδή, υπήρχαν στιγμές στη διάρκεια της θητείας αυτής των 4,5 ετών που σας κάλεσε ο Δήμαρχος εσάς και τον κύριο Πασπάτη ως οι τρεις ιδρυτές της παράταξης αυτής να συζητήσετε τα προβλήματα? Γιατί υπήρχαν προβλήματα εσωτερικά εδώ και 4,5 χρόνια. Ή υπήρχε μια άλλη ομάδα με την οποία συζητούσε κάθε μέρα τι γράφουν οι εφημερίδες, τι λένε τα σχόλια, τι σχολίασε ο Συμβουλάκης από βραδύ στο Δελτίο Ειδήσιο? Η αδυναμία, κύριε Συμβουλάκη, του Δημάρχου του Βασίλειου Λαμπρινού ήταν ότι δεν αντιλήφθηκε το πολιτικό διακύβευμα. Δεν αντιλήφθηκε ότι ο κόσμος αγκάλιασε ένα πρωτόγνωμα συμμετοχικό εγχείρημα. Σας ξέρω ότι είστε γλυκής και τα λέτε έτσι ωραία, αλλά σας ρωτώ, στο γραφείο της σας κάλεσε μαζί με τον κύριο Πασπάτη να σας θέσει τα εσωτερικά προβλήματα της παράταξης? Για παράδειγμα, ο κύριος Πασπάτης έγινε αιτία να διαγραφούν δύο πρωτοκλασσάτα στελέχη της δύναμης πολιτών, διότι θύχτηκε επειδή έπαιζαν με το Facebook.
Εσάς σας κάλεσε να σας ρωτήσει τη γνώμη σας πριν μπει στην εκτελεστική, πριν μπει στην δημοτική ομάδα. Κύριε Συμβουλάκη, είναι πιο πολυεπίπεδα και πιο δύσκολα και καθόλου προσωπικά τα ζητήματα. Εγώ δεν είχα καμία απέτηση να καλέσει τον Πέτρο τον Ινιωτάκη. Μα είσαι σαν συνειδητή παρατάξεω. Ούτε να καλέσει συγκεκριμένα κανένα πρόσωπο. Όταν υπάρχει θεσμική λειτουργία, όταν θα υπήρχαν τα όργανα, όταν θα υπήρχε κάθε τρίμηνο μία απολογιστική της πορείας και της δράσης μας, είπα στο Δήμαρχο πολλές φορές ότι θα ήταν ασπίδα ίδια η παράταξη και για σας και για όλους εμάς και για τη Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς, μόνοι μας αφοπλιστήκαμε. Και μία ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, από αύριο πλέον μπορείτε πλέον να συζητάτε με όλες τις παρατάξεις, με όλους τους κομματικούς χώρους, για να δείτε κι εσείς πώς θα το πράξετε το πράγμα, πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Να σας ρωτήσω, υπάρχει ένα κλεισμένο ραντεβού, το πρώτο ραντεβού που θα έχετε με κάποια παράταξη, κάποιον υποψήφιο, κάποιον συνυποψήφιο, με κάποιον άνθρωπο που σκέφτεστε? Υπάρχει κάποιο κλεισμένο ραντεβού? Όχι. Όχι. Υπάρχει μόνο η επιθυμία μου να περπατήσω στους δρόμους του Ηρακλείου και στις γειτονίες του Ηρακλείου, να πάρω, αν θέλετε, και να φουγκραστώ τις απόψεις του Ηρακλειώτη και για το τι κάναμε, τι πρέπει να κάνουμε από τώρα και στο εξής, και να μου πει και τη γνώμη του για τη στάση μου, για αυτή τη δημόσια στάση, και να πάρω τις αποφάσεις μου.